Λοιπόν, σας έχω μία ασκησούλα, θα σας τη δείξω. Θα σας δείξω με ένα κουκλί, με μία κουκλίτσα πώς μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε το πόδι να μην μπαίνει προς τα μέσα. Κάποιες άλλες μαμάδες μου γράψανε το ποδαράκι πηγαίνει προς τα έξω. Σε όποια κατάσταση και να είναι, επειδή υπάρχει μία μικρή ασυμμετρία, πιθανότατα ή μία πλευρά μένει πίσω, ή το ποδαράκι πηγαίνει λίγο προς τα μέσα ή προς τα έξω, υπάρχουν κάποιες μικρές ασκησούλες, τις οποίες μπορείτε να τις κάνετε εσείς καθημερινά στο σπίτι. Αν δείτε ότι δεν διορθώνεται φυσικά, εννοείται ότι πάτε σε εξειδικευμένο παιδιατρικό φυσικοθεραπευτή για να δει το παιδί, αλλά σε πρώτη φάση μπορείτε να κάνετε αυτά που θα σας δείξω αμέσως τώρα. Πέστε ότι αυτό είναι το μωρό, εντάξει. Θα πρέπει το τραπεζάκι να έρχεται κάπου εκεί για να παίζει το παιδί, αλλά τώρα επειδή εγώ δεν έχω πιο χαμηλό, θα σας το κάνω εδώ. Λοιπόν, πέστε ότι αυτό είναι λοιπόν ένα τραπεζάκι που θα παίξει το παιδάκι σας. Θα πάρετε το ένα ποδαράκι, έστω ότι ουσιαστικά γυρνάει το πόδι το αριστερό. Θα πάρετε το πόδι το αυτό που δεν γυρνάει, εντάξει, και θα μπείτε στη διαδικασία, εφόσον παίζει το παιδί μπροστά, να το βάλετε σε μονοποδική θέση, δηλαδή το ένα ποδαράκι να είναι κάτω και το άλλο το κρατάτε εσείς, έτσι ώστε θα πηγαίνει προς τα εμπρός, δηλαδή το πόδι θα δείχνει ευθεία μπροστά και θα παίζει το παιδί με τα παιχνίδια του. Πάρα πολύ ωραία άσκηση, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στη διαδικασία της κεντρικής σταθερότητας, εντάξει. Θα πρέπει βέβαια η λεκάνη και το πόδι, επίσης το δεξί δηλαδή τώρα για μένα, και η λεκάνη να κοιτάνε μπροστά, έτσι, να είναι δηλαδή στην ευθεία. Γιατί αν η λεκάνη στρίβει δεξιά ή πάει μπροστά προς τα εμπρός, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα διαφοροποιούνται. Θα σας το δείξω και εδώ, θεωρήστε ότι υπάρχει ένα τραπεζάκι μπροστά, εντάξει, και το παιδί κάθεται σε μονοποδική θέση, το κορμάκι του δηλαδή στηρίζεται μπροστά, και κρατάτε το άλλο ποδαράκι μπροστά, δηλαδή η λεκάνη είναι στην ευθεία. Και πολλές φορές τη λεκάνη που στηριζόμαστε την αφήνουμε λίγο πιο μπροστά από ότι η άλλη πλευρά. Δηλαδή η πλευρά που στηρίζεται πάντα είναι μπροστά σε σχέση με την άλλη, εντάξει. Οπότε μία άσκηση είναι αυτή. Λοιπόν, μία άλλη άσκηση είναι στα γόνατα, εντάξει, πάλι μπροστά σε κάτι που παίζει. Παίζει εδώ το παιδάκι σας και βγάζουμε το άλλο ποδαράκι μπροστά, ημιγονάτισμα δηλαδή, αλλά και στα γόνατα σηκώνουμε λίγο τη μία πλευρά του ποδιού που δεν στρίβει προς τα μέσα, το σηκώνουμε επάνω. Θέλω να κάνετε και στις δύο πλευρές το ίδιο, θέλω δηλαδή και στη μία πλευρά και στην άλλη να δουλέψετε την κίνηση της λεκάνης και του ισχύου, γιατί πολλές φορές μπορεί το ένα πόδι να γυρνάει προς τα μέσα, αλλά σίγουρα υπάρχουν, ας το πω, θέσεις που το πόδι και το άλλο πόδι, δηλαδή και η άλλη πλευρά, δεν είναι καλά οργανωμένα. Άρα θα ήθελα να δουλέψετε μια τη μία πλευρά και μια την άλλη και στις δύο ασκήσεις που σας δίνω τώρα, καθώς και στην επόμενη που είναι το ημιγονάτισμα. Δηλαδή βγάζουμε το ποδαράκι μπροστά, εντάξει, βγάζουμε το πόδι μπροστά, το ένα, και στηριζόμαστε εξ ολοκλήρου στο άλλο πόδι, το οποίο ουσιαστικά θα σας δείξω σε μένα, απλά το κρατάτε το παιδί, κάνετε αυτή την άσκηση, εντάξει, δηλαδή το ημιγονάτισμα, και ουσιαστικά κάνετε μία τέτοια κίνηση μπρος πίσω, λίγο ούτως ώστε αυτό να οργανώσει πάρα πολύ καλά το ισχύο με τη λεκάνη, και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και το άλλο είναι αυτό που θέλω να κάνετε, δηλαδή αλλάζω λίγο και βλέπετε ότι η πλευρά που παίρνει βάρος έρχεται λίγο μπροστά, έρχεται λίγο εδώ, εντάξει. Στην όρθια στάση το ίδιο πράγμα. Είναι τρεις πάρα πολύ απλές ασκήσεις, μπορούν να γίνουν πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά και να δώσουν πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια στο παιδί, έτσι ώστε να έχει μια πιο συμμετρική και ευθυτενή θέση όταν περπατάει και όταν στέκεται. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια μικρή απόκληση μεταξύ λεκάνης ισχύου, την οποία με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να την οργανώσετε. Αν χρειαστείτε κάτι άλλο, είμαι εδώ στη διάθεσή σας. Πάντα για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Να είστε καλά.